Ρύθμιση ανάσα για τους πυρόπληκτους επαγγελματίες που έχουν δανειακές οφειλές με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ψηφίστηκε στη Βουλή στο πλαίσιο του νέου νόμου για τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας. Οι διαρκείς και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου Ηλίας για ειδική νομοθετική ρύθμιση που θα διευκολύνει τους δανειολήπτες έφεραν θετικά αποτελέσματα για τη ρύθμιση των δανείων αυτών. Πρόκειται για τα γνωστά και ω πυροδάνεια τα οποία χορηγήθηκαν στου ηλίου επιχειρηματία μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2007. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου, οι τράπεζες ή οι εταιρείε διαχείρισης δανείων ή οφειλών μπορούν να κουρεύουν μέρος της δανειακής οφειλής χωρίς να χάνουν το δικαίωμα εισπράξης του αντίστοιχου ποσού από την κρατική εγγύηση. Παράλληλα, το ελληνικό δημόσιο θα πληρώνει το κουρεμένο ποσό χωρίς να το βεβαιώνει εις του οφειλέτη στην εφορία. Οι χρηματοδοτικοί φορείς, οι τράπεζες και τα δηλαδή, μπορούν να ρυθμίζουν δάνεια ή πιστώσεις οποιοδήποτε είδους προσφυσικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία τους έχει παρασχεθεί η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου χωρίς περιορισμό αφού η εγγύηση του δημοσίου παραμένει. Ο κύριο Λεβέντη υπογράμισε ακόμη στο πλαίσιο τη κοινωνική δικαιοσύνη την ανάγκη να μεριμνήσει η πολιτεία και για όσου δανειολήπτες έχουν ήδη υποστεί την κατάπτωση τη εγγύηση και αντιμετωπίζουν δυσκολίε, δεδομένου ότι πλέον είναι οφειλέτες του δημοσίου.